Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους αγωνιστές του οχυρού Steam Bay πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου παρουσία τον αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα στο όρος Μπέλες του Δήμου Συνδικής Ερών. 75 χρόνια μετά τις ιστορικές μάχες των οχυρών μεταξά, όπου η ηρωική αντίσταση του ελληνικού στρατού ανέκαμψε την χιτλερική επέλαση, αναβίωσε η μάχη του οχυρού Steam Bay. Κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης, παρατάχθηκαν σε θέσεις μάχης ο ελληνικός και ο γερμανικός στρατός. Η αναλογία της δύναμης των στρατευμάτων ήταν 30-1 υπέρ των Γερμανών. Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε από νωρίς παρακολουθούσε σιωπηλά, ενώ η συγκίνηση όλων ήταν έκδηλη τη στιγμή της παράδοσης του οχυρού στον κατακτητή. Στη μνήμη όλων μένουν χαραγμένα τα λόγια του Ουίνστον Τσόρτσιλ, πως οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε πως το παράδειγμα των ηρώων του 1940 πρέπει να μας ακολουθεί και απάντησε θετικά στο αίτημα των τοπικών αρχών ώστε να γίνουν οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις θεσμός. Θυμάμαι τη μνήμη των ηρώων μας που με τη μαχητικότητά τους και την γενναιότητά τους κατάφεραν να σταματήσουν την πρόλαση των γερμανικών στρατευμάτων τον Απρίλιο του 1941. Κάνανε απτή δράση το όχι του ελληνικού λαού. Έδωσαν νόημα σε αυτό το όχι με το ίδιο τους το αίμα. Έδωσαν μαθήματα αξιοπρέπειας, αυτοθυσίας, αντιμετώπισαν το γερμανικό ναζισμό, αντιμετώπισαν το φασισμό, μας έδειξαν και μας δείχνουν σήμερα για πάντα τον δρόμο της αξιοπρέπειας, της αντίστασης, της αυτοθυσίας, αλλά και της λογικής και της τόλμης. Το παρόν έδωσαν και οι βουλευτές νομού Σερών Αφροδίτη Σταμπουλή, Αναστάσιος Μεγαλομίστακας, ο Δήμαρχος Συνδικής, η στρατιωτική ηγεσία και πλήθος κόσμου από τον νομό Σερών και τους όμορους νομούς. Το θέμα παραμένει ανοιχτό, παραμένει η πρόταση του Δήμου και βέβαια αντιμετωπίζεται θετικά κάποια διαδικασία η οποία αυξάνει την επισκεψιμότητα στην περιοχή και επίσης δίνει και δυνατότητα για καλλιέργεια ιστορικής γνώσης. Η ιστορική γνώση πρέπει να μεταδίδεται, πρέπει βεβαίως να διερευνάται συνεχώς ώστε να στηρίζεται σε όλο και περισσότερα και καλύτερα ελεγμένα δεδομένα και είναι μια διαδικασία που δεν σταματά ποτέ. Μια πολύ ωραία εκδήλωση, μια οργάνωση πολύ σωστή. Πρέπει να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις καθώς πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα οχυρά της γραμμής μεταξά. Είναι ένα τομέας ο τουρισμός στις Έρες τον οποίο δεν τον έχουμε αξιοποιήσει καθόλου και πρέπει να εκμεταλλευτούμε καθώς μεγάλο ποσοστό ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη ασχολούνται με τον ιστορικό τουρισμό. Επομένως, τέτοιες κινήσεις μόνο να τις επικροτήσουμε μπορούμε και ελπίζουμε να στεφθούμε επιτυχία. Δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία της Ελλάδος και του εξωτερικού κατέγραψαν την ιστορική αναπαράσταση, ενώ στις 11.30 το πρωί της Κυριακής η δράση μεταφέρεται στο οχυρό Ρούπελ, όπου θα πραγματοποιηθεί η αναπαράσταση της ιστορικής μάχης.